Με συνολικά 5.000 κυβικά μέτρα νερού θα τροφοδοτούνται περιοχές του Δήμου Μαλευζίου με τη νέα μονάδα αφαλάτωσης που εγκαινιάστηκε σήμερα και δίνει επιπλέον στην υπάρχουσα υποδομή τη δυνατότητα παροχής 3.000 κυβικών μέτρων με νερό όχι απλά πόσιμο όπως επισημάνθηκε, αλλά εξαιρετικής ποιότητας. Από το 2007 έχουμε βάλει τα θεμέλια, έχουν μπει τα θεμέλια για να γίνει αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Ήταν ένα αίτημα πραγματικά της κοινωνίας, γιατί το νερό αυτό έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε, γιατί είναι ένα θείο δώρο που μας έχει δώσει εδώ η φύση και το εκμεταλλευτήκαμε. Σήμερα είμαστε ευτυχείς που παίρνουμε νερό και θα λύσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια στο Δήμο μας. Το έργο που βλέπετε εδώ λειτουργεί ήδη 8 χρόνια, όπως και το πάρκο αφαλάτωσης που είναι μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί κάποιος να δοκιμάσει και το νερό. Και σήμερα γίνεται η επέκταση στα 5.000 κυβικά. Με τη δυναμική που έχει πλέον το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να καλύψει πάνω από το 50% των αναγκών του Μαλεβιζίου. Έχουν γίνει επίσης υποδομές για 11.000 κυβικά, επεκτάσιμο δηλαδή το έργο. Έχουν γίνει αναρρόφηση από τον Αλμυρό, έχουν γίνει δίκτυα. Με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί πάρα πολύ εύκολα στα 11.000 κυβικά. Για ένα πάγιο αίτημα της περιοχής και των κατοίκων που εν μέσω μεγάλων διαστημάτων ξηρασίας αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στην ίδρυυση, έκανε λόγο τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθυντής της ΔΕΙΑΜ. Δίδεται τη δυνατότητα να λύσουμε χρόνια προβλήματα της περιοχής που έχουν να κάνουν με τη λειψιδρία και την έλλειψη ποιοτικού νερού. Πιστεύουμε ότι είναι ένα βήμα ακόμα της ΔΕΙΑ στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δημοτών, παρέχοντάς τους σοβαρές υποδομές και δυνατότητα να προβλέπουν το αύριο σε μια δύσκολη περίοδο που περνάμε με την κλιματική αλλαγή με περισσότερη αισιοδοξία. Επί της ουσίας το έργο που υλοποιήθηκε από τον όμιλο ΣΑΙΚΕΜ με κόστος 2,6 εκατομμύρια ευρώ καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών, επιτυχάνοντας να εκμεταλλευτεί απευθείας τον πλούτο του Αλμυρού, του οποίου τα νερά χάνονταν, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης των ποσοτήτων με υποδομές ήπιες, κόντρα στα φαραωνικά έργα που, όπως επισημάνθηκε, κάθε άλλο εξασφαλίζουν λόγω του όγκου τους και με βάση την κλιματική κρίση το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ποσότητα των νερών που εξασφαλίζουν. Είναι αδιανόητο να μην βλέπουμε αυτό που είναι μπροστά στα βλέμματα όλων. Θα πω κάτι απλό. Εδώ που στεκόμαστε, δίπλα ακριβώς εκραίουνε 300.000 κυβικά την ημέρα. Αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι που δεν έχουμε νερό, 300.000 κυβικά την ημέρα πηγαίνουν στη θάλασσα. Για να πιει νερό όλο το Ηράκλειο, δεν συζητάω και το Μαλεβίζι, θέλει 30. Ο Αποσελέμης στα καλύτερό του έδωσε 20.000 κυβικά. Μπορούμε να πάρουμε ούτε το 10% της μικρότερης δυναμικότητας. Το χειμώνα εκραίει 1.000.000 κυβικά την ημέρα στη θάλασσα. Που χάνονται. Άρα δεν επηρεάζουμε τίποτα. Εμείς δεν προκαλούμε βλάβη στο περιβάλλον. Δεν παίρνουμε από τον υδροφόρο. Είναι το νερό που χάνεται.